Ποιος το έβαλε να με κάψεις, μίλα! Άστι! Μίλα! Άστι! Άστι! Τρελάτες! Άστι τη βρωμιάρα! Αγαπού, σε παρακαλώ. Ξέρω ότι είσαι εσύ. Ακόμη δεν συνήλθαμε από την αποφυλάκησή σου και κάνεις τέτοιες βλακίες. Τι θες, να μπλέξουμε, να μας τρέχουν στα τμήματα πάλι? Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, Ματέο. Εξαιτίας αυτής είσαι χαμένης, μπήκα στη φυλακή. Σε καταλαβαίνουμε, Αχιλέα μου, αλλά ηρέμησε. Μην ξανακάνεις τέτοιες σπασματικές κινήσεις. Ωραία. Εγώ μπορώ να πάω στις δουλειές μας. Έχω ραντεβού με τον δικηγόρο του Διαμαντή και τον λογιστή. Ελίνα, μπορώ να πάω? Ναι, μα το πήγαινε, μην είναι ήσυχος. Οκ. Πάω. Και υπόψη. Αύριο το απόγευμα πετάμε για Κύπρο. Χτυπούσε το κινητό σου πριν. Έχω πέντε κλήσεις από το νεκτάριο. Έλα, νεκτάρια. Τι συμβαίνει? Καλά, εντάξει, κλείσε να δω τι θα κάνω. Ναι, κλείσε, σου λέω. Καλά, είναι τελείως βλάκας, έτσι, δεν βάζει μυαλό. Είναι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο μαζί με την Αντιγόνη και την έχει στήσει έξω η Δήμητρα. Και θέλει τώρα να το σώσουμε εμείς. Πάει καλά. Εμείς πώς? Δεν ξέρω, θα δούμε. Εξακολουθείς να μην απαντάς, Νεκτάριε. Δεν θα τη γλιτώσεις. Δήμητρα, πού βρέθηκες εσύ εδώ? Περιμένεις το Νεκτάριο? Ο Νεκτάριος είναι μέσα στο ξενοδοχείο με την Αντιγόνη. Η φιλενάδα σου δεν μένει πια στη Βασιλική, έτσι? Ξέρεις ότι έχει πιάσει δωμάτιο εδώ στο όνομά της? Δήμητρα, ειλικρινά δεν το ξέρω. Μήπως κάνεις κάποιο λάθος? Εντάξει, μπορεί η Αντιγόνη να έχει δωμάτιο εδώ, αλλά γιατί πρέπει να είναι μαζί της ο Νεκτάριος? Θα σας αποδείξω ότι είναι μαζί και σήμερα θα χωρίσω, Αχιλλέα. Δήμητρα, σε παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτά που λες? Μην κλαις. Δεν φταίς εσύ για τη φίλη σου. Δήμητρα, πάμε να φύγουμε. Α. Αν είναι δυνατόν. Τι ήταν τώρα? Ήξερες εσύ για αυτό το μπέρδεμα? Όχι, ιδέα δεν είχα. Συγγνώμη. Τα έχω χαμένα τώρα, συγγνώμη. Πραγματικά σας ντρέπομαι. Δήμητρα, μη φεύγεις. Πάμε μαζί να βρούμε τον Νεκτάριο και τον Μαθαίο και να πάμε να φάμε παρέα. Όχι, όχι. Θέλω να μείνω μόνη μου. Αντί να την ντρεπόμαστε εμείς, μας ντρέπεται αυτή δηλαδή. Θα τα ακούσεις πολύ χοντρά, Αντιγόνη. Και εσύ, μάζεψε τον αδερφό σου. Εντάξει, εντάξει. Μίλησα. Θα πιάσω την Αντιγόνη και θα γίνει χαμός. Τι τρέχει, Μελίνα?
Αυτός ήρθε από το σπίτι μου να μου πει ευχαριστώ για τη δίκη. Και εσύ δεν μου μιλάς. Παράτομαι. Γιατί δεν μου μιλάς? Εσύ της το έχεις επιβάλει πάλι? Είναι δικό της αίμα. Καλά. Ορκίστηκα να μην το ξαναμιλήσω ποτέ. Τραβιέται τόσο καιρό ο Νεκτάριος με την Αντιγόνη και εσείς του κάνετε πλάτες, ρε Έχλια. Τι να κάνω να τον θέσω? Την ερωτεύτηκε, λέει. Δηλαδή θα διαλύσει την οικογένειά του. Έλα, Όλγα μου. Αν δεν είχα τη βοήθεια της γιαγιάς της προετοιμασίας του γάμου, θα είχα τρελαθεί μέχρι τώρα. Μα τι έγινε, σ' ακούω κάπως. Τίποτα, κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση εδώ με τον Αχιλλέα. Α, εντάξει, αφήνω τότε. Πάρουμε μετά. Εντάξει, αγαπητέ. Αυτός ο αδερφός της Όλγας ο Χρήστος είναι περίεργο τυπάκι. Να τον προσέχουμε. Νομίζω ότι έχει διασυνδέσεις με ένα φυλακισμένο από εδώ. Χιλέα, άσε τον Χρήστο και έλα να δούμε πώς θα συνεφέρουμε τον Νεκτάριο. Θέλω να σε ευχαριστήσω και από κοντά που ενδιαφέρθηκες. Αν δεν επέμενες εσύ... Και από μένα πες το ευχαριστώ. Την άκουσα. Σε ευχαριστώ, γόρι μου. Έκανα αυτό που θεώρησα σωστό, τίποτα περισσότερο. Σε κλείνω τώρα γιατί μου χτυπάνε το κουδούνι. Θα τα πούμε, δεν θα χαθούμε. Γεια. Τι ευχάριστη έκπληξη ήταν αυτή. Έλα, πέρασε. Όχι, θέλω να σου πω κάτι στα γρήγορα. Πρέπει να λύσουμε ένα θέμα που μου έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Η Λουκία κυκλοφορεί στα Χανιά με ένα παιδί. Καταλαβαίνεις τι θα λέει ο κόσμος. Και τι ζητάς από μένα, Σύφη? Κοίτα, προσπάθησα να την πλησιάσω, αλλά δεν δέχεται καμία κουβέντα από μένα. Πλησίασε την κι εσύ. Και ρώτα την, μάθε.